Αγαπητοί μου μαθητές, ξέρω σας αποχαιρέτησα νωρίς για τις διακοπές του Πάσχα. Όμως όπως σας υποσχέθηκα, θα σας αφηγηθώ όλες μου τις λεπτομέρειες από το ταξίδι μου στην Κίνα. Από την πρώτη κιόλας μέρα στο αεροδρόμιο με αποδέχτηκαν οι δύο παραγωγοί της ταινίας μου, η Γιάνγκ και η Τζάνγκ. Σπουδάζουν στο τοπικό πανεπιστήμιο δημοσιογραφία και κινηματογράφη. Μαζί θα ανακαλύπταμε τη φημισμένη Ψαρούπολη. Από την πρώτη κιόλας μέρα επισκεπτήκαμε το οχυρό της Ψαρούπολης. Ένα μικρό οχυρό με μεγάλη ιστορία και αν μη τι άλλο ιδιαίτερο όνομα. Στην είσοδό του υπάρχουν γραμμένα πολλά ποίηματα. Ένα από αυτά έγραψε ο σπουδαίος ποιητής Λιν, ο οποίος είναι εν ζωή και προσφέρθηκε να με ξαναγήσει στην Ψαρούπολη.这里就是我们钓鱼城古钓鱼城的主景点。这个钓鱼城这个名称是怎么来的呢？就是到处是一片茫茫的江水，把这个整个河川城已经淹没了，只剩下这个钓鱼山。城里面的居民就在那个钓鱼山上避这个洪灾。 没有吃的，饥渴难忍。突然从天上飞了一个仙人，他持着一只钓鱼竿在这里投向茫茫的洪荒之中，钓了个鱼虾，钓上来，给他们吃，救济了他们。因此这里叫钓鱼城。 Το 1259, ο στρατός των Μογγόλων με αρχηγό τον Μόγκε Χάν επιτίθεται στο Φρούριο. Η μάχη αυτή ήταν καθοριστική για την παγκόσμια ιστορία. Σε αυτήν ο Χάν έχασε τη ζωή του, αφήνοντας έτσι ένα κενό στο θρόνο του, το οποίο διεκδίκησαν από κοινού τα δύο αδέλφια του. Η διαμάχη αυτή δίχασε και αποδυνάμωσε τη Μογγολική Αυτοκρατορία, οδηγώντας τη στην παρακμή. Θυμάστε τις ιστορίες και τα ποίηματα που είπαμε για την πολιορκία του Μεσολογγίου? Ένας αστικός μύθος λέει ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Ψαρούπολης από τους Μογγόλους, οι κάτοικοι πετούσαν ψάρια και ψωμί σε αυτούς. 这个蒙哥大汗大吃一惊，山上不仅有吃的，不仅有水喝的起来，还有这个鱼。因此，山上后来为了纪念这段故事，刻了一个三人九鱼。 这里叫王坚济公碑。南宋，咱们那个钓鱼城发生一场三十六年的战争，当时有一个守将叫王坚，他在宋朝的军队和蒙古军对峙这个战斗中，立下了赫赫的功勋。
钓鱼城山上的军民为了纪念他，给他刻了一座纪功碑。元朝的时候，想毁掉这座王建纪功碑，但是又不能毁掉，因此元人就想了一个办法，就刻了一个千手观音，一个宗教佛像，把这个纪功碑遮住了。Τελικά, παιδιά, στην Κίνα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν στο Βούδα, αλλά όχι όλοι. Υπάρχει μάλιστα και ένας ναός στην Ψαρούπολη αφιερωμένος σε αυτόν. Μου έκανε εντύπωση που υπήρχαν τόσο πολλά υφάσματα κάτω από το άγαλμα. Οι Γιάνγκι Τζάνγκ τότε μου εξήγησαν ότι όλα αυτά είναι ευχές και ντυμένες σε κόκκινες κορδέλες. Τη τρίτη μέρα μου συνέβη κάτι αξέχαστο. Δεν επιστρέψαμε στη Ψαρούπολη. Ο ποιητής Λίμας είχε καλέσει στο σπίτι του για τσάι. Μας ξενάγησε και εκεί και μας έδωσε πολλά δώρα. Μου έδωσε την ποιητική του συλλογή με μια αφιέρωση και ένα ποίημα σχετικό με το παραμύθι με το γίγαντα. Θα σας τα δείξω όλα μόλις γυρίσω. Για τους κατοίκους, η Ψαρούπολη σημαίνει ειρήνη στον κόσμο. Καθώς αυτό το μέρος, η πορεία των Μογγόλων διακόπη από τους Κινέζους και τους εμπόδισε να επεκταθούν παραπέρα. Από τότε που ήρθα στην Κίνα, ονειρεύομαι αυτή τη λίμνη. Το βλέμμα μου ξεκουράζεται στα νερά της. Η ειρήνη της γεμίζει την ψυχή μου. Ζω σε έναν κόσμο που συνεχώς προχωρά χωρίς να εξελίσσεται. Σε αυτόν τον κόσμο η Ψαρούπολη ορθώνεται σαν φωτεινό σύμβολο της ειρήνης, θυμίζοντάς του τα διδάγματα του παρελθόντος που άφησε πίσω του. Από τότε που ήρθα στην Κίνα ονειρεύομαι αυτή τη λίμνη. Τη λίμνη της πόλης που την είσοδό της κρατούν στιβαρά ποίηματα. Στα τείχη της κοιμούνται ιστορίες και οι βράχοι της τις ψιθυρίζουν. Ίσως ανάμεσα σε αυτά τα τείχη να βρήκα κι εγώ για λίγο τη δική μου ειρήνη. Εύχομαι κάποια μέρα να τη βρείτε κι εσείς ή τουλάχιστον να μην χρειαστεί να την αναζητήσετε. Σας φιλώ, η δασκάλα σας.